Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Εδώ να κάνουμε μια κουβέντα, να συνδράμουν και οι τηλεθεατές όσοι θέλουν να σχολιάσουν αυτά τα οποία θα πούμε, να το κάνουν εγκαίρως για να προλάβουμε να σας τα διαβάσουμε. Απευθείας παπάκι ΕΡΤ και ΑΠ και ενώ αποστολή στο 54-160. Όλο αυτό τώρα το οποίο μας βρήκε τις τελευταίες 4-5 μέρες το περιμέναμε, κύριε Ρήγα. Προφανώς και δεν το περιμέναμε. Θα έλεγα όμως ότι πρώτον είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί και πρέπει να λυθεί. Η Ελλάδα είναι μια φιλελληνική χώρα, το γνωρίζουν όλοι και η Τουρκία το γνωρίζει. Υπάρχει ήδη από την συνάντηση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας με τον κύριο Ερντογάν, είχε εμπεδωθεί εν πάση περιπτώσει και είχαν συμφωνήσει και είχε συμφωνηθεί να υπάρχει μια σχέση και να επιλύονται τα προβλήματα δια της απευθείας. Ναι, και από εκεί και πέρα και η Ρήγα πήγαν όλα ανάποδα. Τελικά δεν υπάρχει συμφωνία ή δεν τηρείται η συμφωνία. Πήγαν και όλα ανάποδα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα θέμα διαδικαστικό, μπορεί να τελειώσει άμεσα. Εγώ εμπιστεύομαι και εμπιστευόμαστε τις νομικές πλευρές. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλουν και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Η νομική πλευρά της Ελλάδας είναι εμπιστευόμαστε, κύριε Ρήγα. Ναι, της Τουρκίας, όπως έχει αποδειχθεί. Θέλω να εμπιστευτώ και της Τουρκίας. Εγώ λέω γιατί πρέπει να τηρήσει και το διεθνές δίκαιο και το ό,τι απορρέει από τις νομικές πλευρές τέτοιων περιστατικών. Και κυρίως υπάρχει και το εθνικό. Ναι, αλλά έτσι όμως τώρα με τη νομική πλευρά, κύριε Ρήγα, κάτι που θα λυνόταν και μας λέγε πριν ο διπλωματικός συντάκτης μεταξύ δύο διοικητών και είναι κάτι το σύνηθες. Έτσι, μπαίνει μπροστά, υποτίθεται ότι η Τουρκία σου λέει: α, είναι θέμα της δικαιοσύνης και μπορεί να σε βάλει να τραβήξει πολύ καιρό. Για να μην πω τώρα να νομίζω, να πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει σύντομη λήξη μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Πάντως, εγώ θα επιμείνω και σε κάτι άλλο. Ότι όντως η Τουρκία αυτή την περίοδο έχει ένα εκνευρισμό μεγάλο, τον δείχνει, το λέω με προσεκτικό τρόπο. Νομίζω ότι μπορεί να ανοίγει παντού μέτωπα. Έχει ανοίξει παντού μέτωπα. Έχει ανοίξει μέτωπο στα Αφρή. Νομίζει, το κάνει, έχει το κάνει, νομίζει ότι μπορεί να τα ανοίγει και να μπορεί να τα προχωρήσει. Αυτό εννοώ. Ναι. Έχει ανοίξει το Αφρή το μέτωπο, έχει ανοίξει μέτωπα και στην ό,τι αφορά τη ΣΑΟΣ για τη θάλασσα. Αυτά όλα δεν διευκολύνουν. Και θεωρώ και την καλή γειτονία, αλλά κυρίως δεν διευκολύνουν και από οικονομικής άποψης. Κύριε Ρήγα, μια που το λέτε όμως, μισό λεπτό, αφού λέτε για τα μέτωπα, είχαμε το μέτωπο με τις, στον αέρα, με τις παραβιάσεις αυτές και τις αναχαιτήσεις. Μετά είχαμε το επεισόδιο στα το οποίο ήταν πολύ επικίνδυνο με τον εμβολισμό στο Γάβδος. Τώρα ξαφνικά έχουμε και από την ξηρά θέμα. Κύριε Μιχελιδάκη, είναι υπαρκτά. Δεν διαφωνώ. Όμως βλέπετε ότι η χώρα μας και ο ΣΥΡΙΖΑ, και είμαι φανατικός σε αυτό, όχι μόνο επειδή είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και η αντίληψη που έχουμε χρόνια, ότι η δική μας στάση και θέση είναι ότι πρέπει να είναι μια πολιτική εξωτερική πολύπλευρη, την τηρούμε, φιλειρηνική, και αυτό μας έχει καταστήσει και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και το αναγνωρίζουν όλοι. Όποιοι τώρα αντιλαμβάνονται, και μιλάω και για τη χώρα που είναι στα σύνορά μας, στην Τουρκία, αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να παραβιάζει, να μην σέβεται και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θαλάσσης και να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό δεν διαμορφώνει συνθήκες και καλής γειτονίας, αλλά και των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ρήγα, μήπως δικαιώνονται τώρα αυτοί οι οποίοι σας είχαν ασκήσει κριτική και έλεγαν τι τον θέλαμε τον Ερντογάν, τι τον θέλαμε τον Σουλτάνο στην Ελλάδα. Μήπως είχατε υπερεκτιμήσει την διπλωματική σας δυνότητα και θεωρήσατε ότι τα βγάζω πέρα και με τον Τούρκο που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κύριε Λασκαράτο, και πάλι θα επιμείνω ακόμα και να συμβεί ακόμα και κάτι διαφορετικό στα μέτρα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Εγώ θα επέμενα ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Δεν γίνονται οι συναντήσεις, κύριε Λασκαράτο, μόνο όταν είμαστε, τα έχουμε μια χαρά, είναι όλα καλά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι συναντήσεις γίνονται και για να μπορείς να βρεις τρόπους επίλυσης των όποιων προβλημάτων μπορούν να συμβούν. Έτσι γίνονται οι διεθνείς συναντήσεις και έτσι γίνονται. Όμως παρότι λέμε ότι έχουμε ένα διάβλο με τον Ερντογάν, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα τόσα 24 ώρα. Δεν είναι ομόλογος του Πρωθυπουργού, είναι γεγονός αυτό. Αλλά θεωρητικά έχουμε μια επικοινωνία. Γίνεται μέσα από τη διπλωματική οδό και το Υπουργείο Εξωτερικών όλες οι συνεννοήσεις. Νομίζω ότι και θα υπάρξει και επίλυση άμεση.
γιατί δεν διευκολύνει σε τίποτα να υπάρξει ή να πόσο συνεχιστεί. Πόσο ανοχή μπορεί να δείξει τώρα η ελληνική κυβέρνηση? Ορίστε. Πόσο ανοχή μπορεί να δείξει η ελληνική κυβέρνηση σε μια χρονοτριβή από την πλευρά της Τουρκίας? Εμείς έχουμε και υπομονή και ανοχή. Και θα σας πω γιατί. Εντάξει, έγινε μια παραβίαση μέσα στις καιρικές συνθήκες, στις κακές που υπήρχαν. Όπως καλά το λέτε, λύνονται αυτά και με θυμικό τρόπο. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν αυτό να λυθεί, έστω και με αυτή τη διαδικασία, την νόμιμη, μέσα στις πλευρές της νομικής Τουρκίας, να το λύσουν άμεσα. Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, να πάνε τα παιδιά στο ελληνικό προξενείο και να βγουν από τη φυλακή. Δεν υπάρχουν, ξαναλέω, τέτοια προβλήματα. Και φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε και ξέρουμε όλοι είναι απλά για την παραβίαση των σύνορων. Έτσι, και νομίζω έχει και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας ήταν σαφείς εχθές. Άρα περιμένουμε οι σαφείς αυτές απαντήσεις να ολοκληρωθούν με το τέλος της περιπέτειας των Ελλήνων αξιωματικών. Μόνοι μας πάλι έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι που είναι, δηλαδή κάποια στιγμή, ήδη ο Υπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει τις διπλωματικές ενέργειες και σε επίπεδο Ευρώπης. Χτύπα ξύλο, δεν έχουμε και εδώ να χτυπήσουμε. Τραβάει το θέμα ακόμα ένα δεκαήμερο. Εμείς διαχειριζόμαστε το γείτονα, όπως μας έλεγε ο κύριος Κυπριανού πριν, ότι με ψυχραιμία και διπλωματία μόνο είμαστε πιο αποφασισμένοι. Νομίζω ότι ο άνθρωπος Κυπριανού έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Η Κύπρος έχει διαχειριστεί το ΑΚΕΛ εξαιρετικά όλα τα χρόνια τα θέματα του Κυπριακού, και αυτή η εμπειρία του και έτσι όπως μίλησε, κύριε Ρίγα, θα με βρει απόλυτα σύμφωνο. Κύριε Ρίγα, αυτό που θέλω να πω και να το προχωρήσω με αυτό που είπε ο Κώστας είναι, μήπως θα πρέπει τελικά να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι η Τουρκία δεν είναι αυτός ο σύμμαχος που επιθυμούμε όλοι μας? Νομίζω ότι το κύριε Μιτζάνη και μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός της χώρας ήταν σαφής το τι είπε για την Τουρκία, και θεωρώ ήταν και ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αλλά και η ίδια η Ευρώπη, αρκετές χώρες έχουν μιλήσει για την στάση της Τουρκίας σε πολλά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή κάνει. Άρα, δεν πρέπει την Τουρκία να κάνει πίσω όμως. Ποτέ. Μήπως μιλάμε άλλες γλώσσες? Άλλες γλώσσες προφανώς. Σίγουρα. Θα είμαι προσεκτικός, όχι κανένα λόγο, γιατί είναι δική μου στάση αυτή. Όταν υπάρχει μια στάση, μια συγκεκριμένη στάση, δεν την πυροδοτείς. Δεν την πυροδοτείς. Αλλά την προειδοποιούν για τη στάση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και τη λένε ότι θα δούμε αν θα πάμε σύνοδο κορυφή στη Βάρνα, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά. Και μετά από αυτό συνεχίζεται. Και έχουμε και άλλα επεισόδια. Θα δούμε λοιπόν, τι θα έχουμε σε εξέλιξη από εδώ και πέρα. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει μια νευρικότητα, πρέπει να τηρήσει και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Να σου κάτι τελευταίο, για να πάμε και στα οικονομικά. Δεν είναι πολύ κοντά αυτό που θα ρωτήσω, ως προς αυτά τα οποία πρεσβεύει και αριστερά, αλλά μήπως με τέτοια νευρικότητα που δείχνει ο γείτονας σε διάφορες πλευρές, ήρθε η ώρα, λένε κάποιοι, να ξαναδούμε και το θέμα της θητείας. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό, κύριε Λασκαράτε. Όχι, θεωρώ ότι είναι αρκετή η θητεία η οποία υπάρχει. Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, και να μειωθεί. Υπάρχουν και οι μόνιμοι οπλίτες που, που διαμορφώνεται και έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό. Εμείς είμαστε μια χώρα φιλειρηνική. Ναι, αλλά είναι καιρός τώρα να μειωθεί η θητεία. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει το στρατό της ή έχει, εν πάση περιπτώσει, τις δυνάμεις της για να έχει μια επιθετικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, απολύτως ο ελληνικός στρατός και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι απολύτως έτοιμες και μπορούν να προσφέρουν αυτό το οποίο, εάν και εφόσον υπήρχε ανάγκη, και δεν θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου ανάγκη, γιατί η στάση της χώρας είναι τέτοια, υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, της ακεραιότητας της χώρας. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς για άλλες βλέψεις. Όταν κάνει τέτοια τζαρτζαρίσματα ο γείτονας, και στο ίδιο και στην ξηρά τώρα είδαμε πώς αντιδρά. Καλά, δεν θα κάνουμε στα μικρά παιδιά, κύριε Λασκαράτο. Δεν θα κάνουμε στα μικρά παιδιά. Δηλαδή, με την έννοια ότι, ξέρετε, έγινε αυτό, θα κάνουμε και αυτό. Δεν είναι σοβαρή στάση. Δεν θα πέσουμε σε μια στάση αυτή την οποία έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Δεν ήταν ποτέ και δεν πρέπει να είναι αυτή η πολιτική μιας χώρας σοβαρής και μιας πολιτικής εξωτερικής η οποία λειτουργεί με σοβαρότητα. Και νομίζω αυτή η σοβαρότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στην πιο ταραγμένη περιοχή, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία έχει κερδίσει αυτή τη στάση και θεωρείται και ένας παίκτης
ο οποίος του ζητούν όλοι την βοήθεια και την στήριξη, γιατί κρατάει αυτή τη θέση. Ο παίκτης θα βγει από τα μνημόνια τον Αύγουστο ή... Κύριε, ας κάτω στο στήρα, έτσι. Νομίζω ότι έχει... θα κάτσει λίγο στον πάγκο ακόμα. Έχει, παρόλο τις αντιδράσεις που υπάρχουν, παρόλο τη μάχη την οποία δίνουν να μην γίνει αυτό, γιατί περί αυτού πρόκειται, η χώρα θα βγει τον Αύγουστο. Βλέπετε να δίνετε μάχη να μην βγούμε από τα μνημόνια. Όχι, εμείς δεν θα δώσουμε μάχη. Άλλοι μάχη να μην βγούμε. Βεβαίως, δίνουν κάποιοι. Δίνετε με αλφαγιώτα. Βεβαίως δίνουν μάχη, γιατί στάσεις. Και εντός Ελλάδος, λέτε. Βεβαίως και εντός Ελλάδος, δεν έχει τελειώσει αυτό. Μιλάτε για κόμματα ή για άλλους παράγοντες. Και για κόμματα και παράγοντες οικονομική ελίτ της χώρας και βεβαίως και δηλώσεις οι οποίες μιλάνε για επιστολική γραμμή. Στον κύριο Στουρνάρα αναφέρεστε. Αναφέρομαι και στον κύριο Στουρνάρα, στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Λέτε ότι δίνει μάχη για να μην βγει η χώρα από τα μνημόνια, κύριο Στουρνάρα. Όταν σε αυτή την περίοδο, όταν εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και ασκείται η πολιτική της χώρας από την επίσημη κυβέρνηση, όπου έχει όλα τα στοιχεία και είναι όλοι οι θεσμοί, έχουν πει αυτή την ώρα ότι ολοκληρώνονται. Έχουμε βγει στις αγορές με το μικρότερο επιτόκιο από το 2004. Έχουμε καταφέρει να έχουμε τη δική μας άμυνα οικονομική και την οποία θα ολοκληρώσουμε. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για τέτοιες μορφές, όπου αυτές οι μορφές είναι ξανά στην ουσία επιτροπία. Περί αυτού πρόκειται, κύριε Λασκαράτο, και αυτό θα τελειώσει. Αυτή είναι όλη η μάχη. Παρόλα αυτά, κύριε Ρίγα, εχθές που είχαμε και είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Μια αριστερή κυβέρνηση. Θα τελειώσω ανάπτυξη. Τη φράση μου, θα σας πω. Ναι, 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 μια αριστερή κυβέρνηση. Θα τα πούμε και για την ανάπτυξη. Μια αριστερή κυβέρνηση, κάποιοι περίεργοι ριζοσπάστες, οι οποίοι δεν θα βγάζαν τη χώρα από την κρίση. Και να τη βγάλανε, ενώ οι περίφημοι τόσοι με είτε ήταν χρόνια στην διακυβέρνηση, δεν καταφέρανε και οδηγούσαν γιατί ήταν διαπλεκόμενοι. Καθαρά πράγματα. Και εκτελούσαν και θέλουν να εκτελέσουν και συμβόλαια. Συμβόλαια τα οποία δεν τελειώσανε. Κύριε Ρίγα, αυτό να σήμερα το πιάσουμε στην επόμενη, έτσι, στο επόμενο βήμα μας. Αλλά τώρα όσον αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη, φαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν και χθες, το τελικό της ΕΛΤΑΤ είναι 1,4. Οι υπολογισμοί ήταν πολύ ψηλότερα. 1,6. 1,6 ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η πρόβλεψη, σας προλαβαίνω, τα τελευταία τρία τρίμηνα είναι με ρυθμό μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν έχουμε, ο στόχος του 1,6-1,8 είναι εφικτός. Θέλω μεγαλύτερη, να πω, κύριε Ρίγα, μεγαλύτερη μήπως, ανάπτυξη μήπως, όσο λέω δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Για να θέσω το ερώτημα, μήπως σε μια λογική του πέραν του μαξιλαριού να υπάρχει και μια άλλη προστασία δεν είναι ίσως τόσο υπονομευτική σκέψη? Όχι, είναι καθαρά υπονομευτική. Ξεκάθαρα το λέω. Εγώ δεν είχαμε τρεις επιλογές. Μια επιλογή ήταν δανεισμός ξανά. Η δεύτερη επιλογή ήταν επιστολική γραμμή. Αυτά τα δύο θέλανε να επιλέξουμε. Και αν σας φέρω λίγο πίσω, κυρία Μιχλιδάκη, θα δείτε ότι ο δανεισμός και νέο πρόγραμμα ήταν μέσα στο μυαλό τους. Δέστε τι γινόταν και με το ΔΝΤ, το IMF. Δεν θέλω να πάμε μακριά. Δεν θέλω να πάμε εκεί. Άρα λοιπόν, εμείς πάμε στην τρίτη. Θα το δούμε τώρα. Καθαρή έξοδο. Κύριε Ρίγα, θέλω να το δούμε τώρα. Σας ρωτάει και ο Κώστας και εγώ, σας ρωτήσαμε ευθέως. Δεν θέλει να βγούμε από τα μνημόνια συγκεκριμένα. Συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θέλουν να βγουν. Ήταν σχήμα λόγου ή το εννοείται έτσι? Όχι, το εννοώ ότι κάποιοι δεν θα θέλανε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια και αυτή η διακυβέρνηση. Δεν το θέλουν, κύριε Σκάτα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ.